Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιοφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Σε δολοφονική ενέργεια φαίνεται να αποδίδεται ο θάνατος ενός 32χρονου άνδρα από το ΣΥΒΑ του Δήμου Φεστού, του οποίου το πτώμα βρέθηκε στα σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας γαζωμένο από 6 σφαίρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα του άτυχου άνδρα που τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει μόνιμο στο εξωτερικό εντοπίστηκε σε μια χαράδρα 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Μετά από έρευνες των αρχών, συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεγμένος στην υπόθεση. Η είδηση του θανάτου έπεσε σαν κεραυνός χθες το βράδυ στην τοπική κοινωνία του ΣΥΒΑ, αφού πριν από λίγα χρόνια θρύνησαν και την αδερφή του 32χρονου, που σε ηλικία 22 ετών έφυγε από τροχαίο που είχε σημειωθεί στην είσοδο του χωριού. Έφερε αποτέλεσμα και μάλιστα άμεσο το αποκλειστικό δημοσίευμα του apopsilive.gr για το πρόβλημα με τις 13 κενές διδακτικές ώρες ειδικότητας φιλολόγου που υπάρχει στο Γυμνάσιο Σημείου. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε το γυμνάσιο ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Νίκος Γιουγουρτάκης, ο οποίος είχε διεξοδική συζήτηση με τον διευθυντή του γυμνασίου, με το Σύλλογο Διδασκόντων και με τη διοίκηση του Συλλόγου Γονέων. Η συζήτηση έγινε σε κλίμα συνεργασίας και ομοψυχίας, καθώς εξετάστηκε διεξοδικά το θέμα και παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές του προβλήματος. Ο κ. Γιουγουρτάκης δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθούν άμεσα οι κενές διδακτικές ώρες με την τοποθέτηση φιλολόγου, ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου. Δεν θεωρώ ότι ευθύνεται αποκλειστικά ο Δήμος Φεστού για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα το Τυμπάκι, διότι πολλά εξ αυτών αντιμετώπιζε και όταν ήταν ανεξάρτητος Δήμος. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες και παρόλο που ήμουν υποστηρικτής του θεσμού του Καλλικράτη, σήμερα βλέπω ότι δεν στηρίζεται όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται η δημιουργία του Δήμου Τυμπακίου στην παρούσα φάση, όμως εάν το ζητάει η τοπική κοινωνία, θα στηρίξω το αίτημά της. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στο apopsilive.gr για το θέμα της ανεξαρτητοποίησης του πρώην Δήμου Τυμπακίου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου, κ. Μανώλης Τηλιανάκης. Τη μεγαλύτερη πανσέλινα των τελευταίων 70 ετών θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε απόψε το βράδυ. Η σελήνη θα πλησιάσει στη γη περισσότερο από κάθε άλλη φορά και έτσι θα φαίνεται ως η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει μετά το 1948. Η επόμενη φορά που το φεγγάρι θα βρεθεί πάλι τόσο κοντά και θα φαίνεται τόσο μεγάλο και φωτεινό θα είναι τον Νοέμβριο του 2034, σύμφωνα με την NASA. Μεγάλη διάκριση για το μετσαρίτη αθλητή Ξηφασκίας Στέλιο Φουστανάκη της αθλητικής λέσης Μεσαράς καπετάν Μιχάλης Κόρακας που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος στην κατηγορία έως 20 ετών σε αγώνες που έγιναν στην Αθήνα. Στη γενική κατάταξη ο Τσακυράκης Θεόδωρος από τον ίδιο σύλλογο κατέλαβε τη 10η θέση. Ακόμα μια μεγάλη διάκριση πήρε ο τυμπακιανός αθλητής kickboxing Κωστής Φασομητάκης. Αυτή τη φορά ο Κωστής κατάφερε να αναδειχθεί νικητής στην κατηγορία μείον 71, αφήνοντας πίσω του πολύ έμπειρους αθλητές από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ερασιτεχνική διοργάνωση όπου αγωνίστηκαν περίπου 500 αθλητές από 60 σχολές του κόσμου. Ο νικητής, εκτός από την ηθική ικανοποίηση και την προβολή, απολαμβάνει και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Με το δεξί στο κλειστό μυρών μπήκαν την Κυριακή τα κορίτσια του ΓΑΣΜ, όπου παρά την πίεση της ΣΥΤΑ στην πρεμιέρα από τις Αμαζόνες, χθες κέρδισαν σχετικά εύκολα τον Όπερ με 3-0 σετ. Τα κορίτσια του Παναγιώτη Ιωάννου είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού σε όλα τα σετ, με εξαίρεση το τρίτο που έχασαν για λίγο το προβάδισμα, ωστόσο στο τέλος κατάφεραν να το κερδίσουν. Νίκες, ήττες και ισοπαλίες για τις ομάδες της Μεσαράς στο πρωτάθλημα της ΕΨΥ που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου. ΠΑΟΚ Τυμπάκι 1-1. Φεστός Εγωή 3-1. Μύρες Χερσόνησος 3-0. Γόρτης Δόξα Γαλιά 0-0. Αλμυρός Ζαρός 2-0. ΑΕΚ Καμιλαρίου Δίας 1-4. Μεταξοχώρη Κόρακας 1-0. Παλιανία Σίμη 1-2. Νέοι Μυρών Χήμαρος 3-0. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.